Συνθήκες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κανονισμό του σοφρονιστικού καταστήματος επικρατούν σύμφωνα με καταγγελία κρατουμένων στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά Χανίων. Το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα από το Σωματείο Υπαλλήλων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Και σήμερα οι κρατούμενοι επιχειρούν να κινητοποιήσουν τις αρχές, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες για να εκτίσουν την ποινή τους. Καταγγελία είναι για 3 άτομα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακτίνες, γιατί συγκεκριμένα η Βλακή έχει 5 ακτίνες. Και μιλάμε ότι υπάρχουν ακτίνες οι οποίες αυτή τη στιγμή βάζονται 5 άτομα μέσα. Δεν κοιμούνται κάτω. Και υπάρχει περίπτωση να μην βρει και στρώμα, δηλαδή να βάλει κάτω κουβέρτες για να κοιμηθεί. Από τα τέλη του 2022, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, με επιστολή παρέμβασή του στον εισαγγελέα, έκανε λόγο για στιβαγμένους κρατούμενους σε θαλάμους, αλλά και για ένα εξαιρετικά δεσμένες κλίμα μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει σήμερα κρατούμενος, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω τη χωρητικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι. Η χωρητικότητα της φυλακής είναι γύρω στα 580 άτομα, έτσι, normal, έτσι, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 680 με 700 άτομα. Τις προηγούμενες ημέρες, όπως καταγγέλουν κρατούμενοι, στερήθηκαν ακόμη και του δικαιώματός τους σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Τώρα τρεις μέρες δεν είχαμε καθόλου νερό. Όπως σας λέω, δεν είχαμε καθόλου νερό, δηλαδή κυνηγούσαμε το νερό για να κάνουμε μπάνια, για να πλύνουμε, για χίλια δυο. Έχουν μπει και άλλοι κρατούμενοι στη διαδικασία να μιλήσουν με μέσα διευθυντή. Έχω κάνει προσφυγή στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν με δέχεται. Δεν έχει μπει ποτέ εδώ μέσα για να δει τις καταστάσεις που υπάρχουν. Πριν από ένα χρόνο, βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με παρέμβασή τους έθεταν θέμα επαναφοράς του καταστήματος κράτησης σε εύρυθμη λειτουργία. Επικαλούνταν μάλιστα καταγγελίες του Σωματείου Υπαλλήλων της Φυλακής, στις οποίες γινόταν λόγος για σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία της. Μιλάμε για ανθρώπινη διαβίωση, έτσι, έχουμε δικαιώματα, είμαστε άνθρωποι, ναι, πληρώνουμε τα λάθη μας, ωραία, έτσι, αλλά δεν γίνεται να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Την ίδια στιγμή παραμένουν τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης του καταστήματος κράτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φύλαξη, αλλά και για την ασφάλεια των κρατουμένων.